Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει σήμερα προς κύρωση δύο πρωτόκολλα συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού με το Καζακστάν και την Πορτογαλία και μια με Αίγυπτο και Κύπρο για τον τουρισμό κρουαζέρας. Βέβαια, έγινε πάρα πολλή συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για το θέμα του τουρισμού και πώς αυτό συνέβαλε στην εξάπλωση της πανδημίας. Η συμφωνία για τον τουρισμό κρουαζέρας με Αίγυπτο και Κύπρο εντάσσεται στην ενιαία στρατηγική της αρχής τάξης, στις συμμαχίες που επιλέγει για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της σε μια περιοχή που πυκνώνουν οι εντάσεις, που οξύνονται οι αντιθέσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών με αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, επιλογές που εντάσσονται στους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορες συνεργασίες, τριμερείς, τετραμερείς και άλλες. Εκφράζει τις αντιθέσεις, τους ανηλαίητους ανταγωνισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και την επιδίωξη να καταστήσει την Ελλάδα μεταφορικό, μετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο στην περιοχή, επιδίωξη που αντικειμενικά έρχεται σε αντιπαράθεση με τους σχεδιασμούς κυρίως της αστικής τάξης της Τουρκίας. Ξεχωριστό τμήμα αυτών των σχεδιασμών είναι η ανάπτυξη της κρουαζέρας στην Ανατολική Μεσόγειο με κέντρο τα ελληνικά λιμάνια, σχεδιασμοί που έχουν αποτυπωθεί και σε μελέτες του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Από την ανάπτυξη της κρουαζέρας στην Ανατολική Μεσόγειο θα υποφεληθούν συγκεκριμένοι διεθνείς μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται διεθνώς στην κρουαζέρα μαζί με μεγάλους ομίλους του τουρισμού, εγχώριους και διεθνείς. Είναι γνωστή βέβαια η στάση αυτών των ομίλων, όπως η TUI, που και εδώ προηγουμένως αναφέρθηκε ότι κάνει στάση πληρωμών προς τους ξενοδόχους με τους οποίους έχει συνεργασία και είναι 2.000 αυτοί στην Ελλάδα. Αυτή η στρατηγική είναι ενιαία και υλοποιείται από τα αστικά κόμματα και τις κυβερνήσεις τους. Στην Επιτροπή και σήμερα στην Ολομέλεια, φαντάζομαι, θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να αναδειχθούν οι δίθεν διαφορές για τον τρόπο διαχείρισης του τουρισμού εν μέσω πανδημίας και στο ποιος υπογράφει τις συμφωνίες και ποιος τις υλοποιεί. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο διαφορετική που ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιαννούλης, πρότεινε κοινό υπουργό τουρισμού, όπως έχει προταθεί και για την υγεία κοινός υπουργός. Δεν μας εκπλήσει η θέση αυτή. Εξάλλου, αν παραστεί ανάγκη, η αστική τάξη θα απαιτήσει και θα γίνει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγινε στο παρελθόν μεταξύ της επάρατης δεξιάς και του διεφθαρμένου ΠΑΣΟΚ. Διαβάζω από τα πρακτικά. Πρέπει να επικυρωποιήσουμε την πρόταση για το σχεδιασμό στον τουρισμό, διευρύνοντας την πρόταση για έναν κοινής αποδοχής Υπουργό Τουρισμού, κύριε Πρόεδρε, που θα μπορούσε να σχεδιάσει ρεαλιστικά και όχι με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας τον απαραίτητο σχεδιασμό για την τουριστική βιομηχανία. Αυτά είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προτεραιότητα είναι η λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας και όχι η προστασία της ζωής του λαού από την πανδημία. Τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έμπαιναν και μπαίνουν κριτήριο για τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Και αυτό βέβαια ισχύει και για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα εκπλήσεται για τη στάση της ΤΟΥΗ, ενώ τον επικαλούνταν όταν ήταν η κυβέρνηση για να προβάλλει τις επιτυχίες του στον τουρισμό. Η αντιπαράθεση για το άνοιγμα του τουρισμού και τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν είναι αποκαλυπτικά για το ποια είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων της αστικής τάξης. Τι δήλωνε αλήθεια η τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Νοντοπούλου, με αφορμή την τότε απόφαση της κυβέρνησης? Έλεγε τότε: εξαιτίας της κυβερνητικής ολιγορίας, ο τουρισμός της χώρας μπαίνει στο απόσπασμα. Το Υπουργείο Τουρισμού έβαλε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ως υποχρεωτική τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας για τους επισκέπτες από το εξωτερικό. Και ο ελληνικός τουρισμός λούζεται στις αντιδράσεις. Οι ακυρώσεις κυριολεκτικά στο παραπέντρο τη Γερμανία, Τσεχία και Γαλλία είναι χιλιάδες. Η Σουηδία ενημερώνεται τελευταία στιγμή και ενώ έχουν βάλει εισιτήρια και έχουν κάνει κράτη σε ξενοδοχείο ότι δεν θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα μέχρι νεοτέρας. Ο νέος κυβερνητικός ευνηδιασμός και ο τραλούμ οδήγησαν σε περαιτέρω περιορισμό των αφίξεων στην πιο κρίσιμη φάση της φετινής τουριστικής περίοδου, δυσφημίζοντας για μια ακόμα φορά τη χώρα διεθνώς. Τι ζητούσε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε, ζητούσε την κυβέρνηση να κάνει ακόμα πιο λάστιχο τα υγειονομικά και άλλα πρωτόκολλα ακριβώς με κριτήριο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ήταν και είναι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην ίδια γραμμή, αυτή της προστασίας του συμφερόντων της αστικής τάξης για λογαριασμό των οποίων παίζουν την υγεία του λαού στα ζάρια. Άλλωστε και για τη σημερινή κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, με τις μεγάλες ελλείψεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη, αφού υπηρέτησε υποδηματικά την πολιτική
της υπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Η τωρινή τους προσπάθεια να πείσουν ότι με μια άλλη υπεύθυνη διαχείριση μπορούν τάχα να συμβιβαστούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου με τις ανάγκες του λαού δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά μια ακόμα χείρα βοηθείας που δίνει στην κυβέρνηση και το κεφάλαιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριοι, το ερώτημα δεν είναι ποιος υπογράφει και ποιος υλοποιεί τις συμφωνίες όπως αναδείχθηκε στην Επιτροπή, αλλά για ποιον υπογράφονται και ποιους ωφελεί η υλοποίησή τους. Κύριε Θεοχάρη, στην τοποθέτησή σας είπατε ότι το ΚΚΕ είναι ενάντια στις διακρατικές συνεργασίες. Να ξεκαθαρίσουμε ως ΚΚΕ το εξής ζήτημα. Το ΚΚΕ δεν είναι αντίθετο με τις διακρατικές συμφωνίες. Είπαμε και στην Επιτροπή ότι οι συμφωνίες που κάνει το αστικό κράτος με τις αστικές κυβερνήσεις δεν αφορούν τους λαούς και τις ανάγκες τους. Γίνονται για να υπηρετήσουν τις ανάγκες των αστικών τάξεων των συμβαλόμενων χωρών για διεύρυνση του πεδίου δράσης τους σε διάφορους τομείς οικονομίας, όπως και στον τουρισμό, προωθώντας τα επιχειρηματικά και υιοθετικά τους συμφέροντα, όπως εξάλλου σημείωσε ευθασώς και ο Υπουργός στην Επιτροπή. Από τις διακρατικές συμφωνίες, οι εργαζόμενοι δεν προσδοκούν βελτίωση των όρων ζωής τους. Αντίθετα, θα είναι βαργές οι συνέπειες από την πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στους υπηρεσιακούς σχεδιασμούς, μεγαλύτερη επιδείνωση στις θέσεις τους όλων των όρων ζωής τους. Αυτές οι συμφωνίες αφορούν καθαρά επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Αξιοποιούν το φιλικό, επενδυτικό, νομοθετικό πλαίσιο, τα κάθε λογής προνόμια και κίνητρα, τη φθηνή εργατική δύναμη για την βέλτιστη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων. Αλήθεια, τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι του Καζακστάν, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας από τις επενδύσεις στις αντίστοιχες χώρες? Μήπως θα εξασφαλιστεί δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα? Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ιδιαίτερο στον επιστημό τουρισμό, στον πολιτισμό, ζουν τις συνέπειες των αντιδραστικών αντεργατικών ανατροπών. Σε περίοδο μεγάλης ανάπτυξης, οι κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν νόμο τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων με επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων, με μεγάλες ανατροπές στο εισόδημα στις συνθήκες δουλειάς. Τώρα, με πρόσχημα την πανδημία, η Νέα Δημοκρατία σαρώνει ό,τι υπήρχε όρθιο. Με τις πράξεις νομοτικού περιεχομένου, τσακίσατε μισθούς, γενικεύσατε την ελαστική εργασία, απαλλάξατε τους εργοδότες ακόμη και από την καταβολή του μισθού. Καταργήσατε τις συλλογικές συμβάσεις, θεσπίσατε ανώτατο όριο αμοιβών τα 534 ευρώ και κατώτερο τα 200 ευρώ. 12% των εργαζομένων αμείβεται με αυτό το ποσό. Κάνατε βήματα στην κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων, τις άδειες του επιδόματος αντίας, βάζετε τη βάση για την υλοποίηση του αιτήματος των μεγαλοξενοδόχων για κατάργηση του δικαιώματος επαναπρόληψης των εποχιακά εργαζομένων. Πολλά από αυτά απέδειξε και η ΠΟΚΣ στην πρόσφατη συνάντηση για τη συλλογική σύμβαση να συμπεριληφθούν σε αυτή. Οι εργαζόμενοι στον επιστημό από την πολιτική σας βρέθηκαν ακόμα σε πιο δύσκολη θέση. Συνεχίζει όμως η κυβέρνηση. Εξήγηλε αλλαγές στο χρόνο εργασίας από 8ωρο σε 10ωρο. Κατάργηση της αμοιβής των υπερηλιών. Κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Εξαγγέλθηκαν επίσης νέα όπλα που θωρακίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους απέναντι στις όποιες συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες έχουν απομείνει. Με την κατάργηση του δικαιώματος απεργίας. Μετατροπή σε ιδιώνυμο αδίκημα της συνδικαλιστικής δράσης. Κάθε αγώνας για τη διατήρηση και βελτίωση των όρων αμοιβής εργασίας θα αντιμετωπίζεται με απολύσεις, με μηνύσεις, με ατέλειωτες διώξεις όσων σηκώνουν κεφάλι. Ακούν οι σημερινοί εργαζόμενοι το όνομα του Λάσκαρη, που το 1977 ήθελε με τον νόμο να καταργήσει την πάλη των τάξεων. Σήμερα ακούν για τον κύριο Βρούτση, που με μεγαλύτερο φανατισμό επιχειρεί το ίδιο. Ο Λάσκαρης, αν ζούσε σήμερα, θα πάθαινε κατάθλιψη ή θα αυτοκτονούσε γιατί του παίρνει τη φήμη ο κύριος Βρούτσης. Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγροτιά που βιώνουν τη δικτατορία του κεφαλαίου ποτέ δεν θα συμβιβαστούν και δεν θα υποταχθούν με αυτή τη βαρβαρότητα. Καμιά απαγόρευση δεν θα περάσει. Η εργατική τάξη δεν θα υποταχθεί στην αστική τάξη όπως το έκανε χρόνια τώρα. Δεν θα πάρει την άδειά της για την οργάνωση της πάλης της. Η ιστορία ποτέ δεν δικαίωσε αυτούς τους πόθους των εκμεταλλευτών. Οι αυταπασχολούμενοι οι μικροδιοκτήτες είναι θύματα της πολιτικής σας. Με ελάχιστα έως και ανύπαρκτα μέτρα στήριξης έρμεε της δράσης των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστική η τροπολογία
που θεσπίζει ειδική οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις εργοδότες ξενοδοχειακών καταλυμάτων 12 μήνες λειτουργίας με περισσότερους από 50 εργαζόμενους, με την κάλυψη ποσοστού 80% επί του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και ενεργοποιείται εντός διετίας από την έγκριση του επενδυτικού έργου, εξαιρώντας τους μικρούς, καθώς και τα τουριστικά γραφεία από την όποια ενίσχυση. Η θέση τους είναι στον αγώνα για να δοθεί μαζική και αποφασιστική απάντηση από τους εργαζόμενους και τον λαό να συγκεντρωθούν δυνάμεις ανατροπής αυτής της πολιτικής. Ήδη πολλές οργανώσεις εργαζομένων αποφασίζουν τον συντονισμό της δράσης τους με απεργία 26 Νοεμβρίου. Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες αυτούς και θα είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξής τους. Οι εργαζόμενοι, οι λαοί σε όλες τις χώρες που δέχονται τον πόλεμο της εργατορίας του κεφαλαίου, έναν δρόμο έχουν να απαλλαγούν από αυτούς, ώστε να μπορέσουν με την εργατική εξουσία τη δυναμική της επιστημονικά σχεδιασμένης ανάπτυξης να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες, να προχωρήσουν αμοιβαίες και υποφελείς διακρατικές συμφωνίες σε όλους τους τομείς, με κύριο κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Παρά τα λάθη και τις αδυναμίες του υπαρκτού σοσιαλισμού, οι λαοί στις χώρες αυτές έζησαν αυτή την περίοδο με μεγάλα επιτεύγματα σε κάθε πτυχή της ζωής, όπως και στο δικαίωμα όλων στις διακοπές. Ήταν καθολικό δικαίωμα. Σήμερα είναι όνειρο θερινής νυχτός για τους εργαζόμενους στις καπιταλιστικές χώρες. Αποτέλεσμα αυτών των επιτευγμάτων, της επίδρασης που ασκούσαν στην εργατική τάξη των καπιταλιστικών χωρών, ήταν η ανάπτυξη της ταξικής πάλης και η παραχώρηση δικαιωμάτων από την ταξική τάξη, όπως ο ελεύθερος χρόνος, οι άδειες, οι οποίες σήμερα καταργούνται. Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Και ο μόνος δρόμος είναι ο συντονισμός της δράσης όλων αυτών που είναι απέναντι από αυτή την πολιτική που τους οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Το ΚΚΕ τοποθετείται αρνητικά στην κύρωση των εν λόγω συμβάσεων.